ακούσουμε προγόνους μας και θυμάμαι όταν ήμουν παιδί. 5 χρονών τότε, σε αυτά τα χρόνια, και έπαιζα μέσα στα άρματα των Γερμανών, εκεί στο νεκροταφείο. Και οι Γερμανοί στα 5 μου χρόνια με πήραν να με κρεμάσουν. Να με κρεμάσουν. Γιατί ήμουνα το μόνο αρσενικό μέσα στην οικογένεια. Και τα στίγματα αυτού του κρεμασμού έμειναν στη συνείδησή μου. Και ο Θεός μου επέτρεψε να ζήσω. 5 χρονών. Επομένως δεν είμαι παλαιός πολεμιστής. Είμαι συναγωνιστής. Είμαι συνοδοιπόρος. Και τώρα το θυμήθηκα και με πολύ συγκίνηση σας το αναφέρω. Αλλά ο Θεός με επιφύλαξε να ζήσω. Να δω την κοινωνία με ένα διαφορετικό μάτι. Και να δω και αυτούς ακόμα τους εχθρούς μας σε μια νέα όψη των πραγμάτων. Και τι μου επέτρεψε. Να ζήσω αυτό που είπε η κυρία συγγραφέας του βιβλίου. Να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μας με αγάπη. Να δώσω μήνυμα ειρήνης. Να δώσω μήνυμα εμπιστοσύνης, τιμής και συνεργείας μέσα στους λαούς. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Ευχαριστώ.